Με δίλημα για να μην μπούμε στα διλήμματα, ο Νίκος Αναστασιάδης δίνει τη δική του εκδοχή για τις κατηγορίες που δέχεται περί συζήτησης ή νομοσπονδίας ή λύσης δύο κρατών. Ένα θέλω να πω και δημόσια. Εάν θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο ή το δίλημα, να συζητούμε για άλλες μορφές λύσης, είτε λέγονται συνομοσπονδίας, είτε λύσεις δύο κρατών, αυτό που πρέπει να γίνει συνείδηση είναι πως για να επιτύχουμε αυτό που διαχρονικά ετέθη ο στόχος, είναι η λύση να είναι λειτουργική και το κράτος πλήρως ανεξάρτητο. Οι διεργασίες πάντως που γίνονται στο Κυπριακό είναι αμφιβόλου στόχου, με τις δύο πλευρές να έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες στοχεύσεις. Η άφιξη της κυρίας Λουτ στο νησί την Τετάρτη και οι επαφές τις οποίες θα έχει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι διερευνητικού χαρακτήρα. Ωστόσο, θα βάλει και μία άνω τελεία σε αυτή την πορεία την οποία υπάρχει στο Κυπριακό. Και αμέσως μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τον Κυπριακό λαό. Μετά τη συνάντηση με την κυρία Λουτ, θα προβώ σε πλήρη ανάλυση και το τι και το πώς σκέπτομαι και το τι είναι οι επιλογές που έχει μπροστά του ο λαός, υπό την έννοια ή επιλέγουμε λειτουργική και ανεξάρτητη κρατική οντότητα ή οδηγούμεθα ενδεχόμενα σε μια νέα αποτυχία ή στα δεινά τα οποία πάντοτε επιφυλάσσει μια δυσλειτουργική λύση ή μια κρατική οντότητα που θα είναι εξάρτημα μιας άλλης χώρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει αύριο το πρωί στην Ελλάδα, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Τρίτης Ευρωαραβικής Συνόδου με τίτλο «Κοινοί ορίζοντες», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 29 και 30 Οκτωβρίου.